Όσοι μας αγαπούν, μας δίνουν το καλύτερό τους. Αυτό είναι η δύναμή μας. Χαραλαμπίδης Κρίστης. Το καλύτερό μας. Το καλύτερο στη διατροφή μας. Βάζω το σταυρό μου μαζί σου, έτσι. Γιώργο μου. Λοιπόν, τι κάνεις, είσαι καλά? Είμαι μια χαρά, Χριστιανά. Μπράβο, μου. Ρε Τζόκι. Εσύ πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, μια χαίρομαι, χαρά. Χαίρομαι. Λοιπόν, τι θα μας έφτιαξε σήμερα, τι καλό? Τι ωραίο τραγουδάκι. Καρδούλα μου. Αυτό. Λοιπόν, Χριστιανά μου. Σήμερα είναι Πέμπτη και όπως κάθε Πέμπτη μαγειρεύουμε με την εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης και θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε στο σπίτι νόστιμα, εύκολα και γρήγορα υπέροχα μυρωδάτα μπιφτέκια με χαλούμι αλλά και πατατούλες, έτσι πάρα πολύ ωραία νόστιμα. Μπράβο ρε Γιώργο μου. Έχω καθίσει εδώ πίσω έτσι να σε δω, να σε απολαύσω, να σε χαρώ. Να σου πω, Γιώργο μου, τη συνταγή σου μπορούμε να τη βρούμε και στο Instagram σου, γιατί μας ρωτάει και πάρα πολλοί κόσμος εκτός από το Web TV. Βεβαίως και στο Instagram Γιώργο Σέρο ή Γιώργος Ερωτοκρήτου, αλλά και, στην ιστοσελίδα μου γιώργοserωτοκρήτου.com και στο Facebook Γιώργος Ερωτοκρήτου Chef de Cuisine, αλλά και στην ιστοσελίδα του Alpha TV. Στο Web TV. Μπράβο, εκεί. Κοίτα χαμόγελα, κοίτα χαμόγελα. Λοιπόν. Έτσι. Ο δερματάς φωνάζει από το βάθος. Chef μόνος ψάχνει. Ναι. Λοιπόν, φωνάζει για το Γιώργο εδώ. Τυχερή λέει, πάμε να δούμε τα υλικά. Λοιπόν, ας δούμε καλύτερα την κάρτα με τα υλικά μας, γιατί ο δερματάς μας λέει τα δικά του. Ένα κιλό κιμά, ένα μπισουρκώτικο εγωπρόβειο χωριάτικο χαλούμι Χαραλαμπίδης Κρίστης, μπαρμπαστάθης κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο 250 γραμμάρια, συν 50 γραμμάρια έξτρα, άρα σύνολο θα θέλουμε 300 γραμμάρια, φαντάζομαι. Λοιπόν, μία μεγάλη ντομάτα, δύο αυγά, δύο κουταλιές της σούπας φρυγανιά και φαντάζομαι θα έχει και επόμενη κάρτα. Μία μπρέζα ζάχαρη, δύο κουταλιές της σούπας δυόσμου, αλάτι, πιπέρι και συνοδευτικό. Μία συσκευασία μπαρπαστάθης, στρογγυλές, πατατούλες, ένα κιλό θέλουμε. Ναι, αυτά όχι είναι. Όχι να τα κάνεις και στον αέρα αυτά που κάνεις, γιατί εγώ διαβάζω τα υλικά και είσαι κάπως έτσι. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, αυτά είναι τα υλικά μας, Χριστιανά μου, για αυτή την υπέροχη συνταγή. Για τι ανοίξω φούρνο, μάτζι, βάψω ένα ουλά. Μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι πας να κλέψεις. Εγώ θα σας δείξω, έχουμε έτοιμα, έχω βάλει εδώ μισή ποσότητα από τη συνταγή, απλά έτσι για να δείξουμε τη διαδικασία. Πριν όμως να πάμε στη διαδικασία, να μου επιτρέψεις να πω κάτι. Η εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης βγαίνει με ένα νέο προϊόν στην αγορά, Χριστιανά μου, τη μαργαρίνη Χαραλαμπίδης Κρίστης, ντόπιον προϊόν, σε τρεις κωδικούς, light, vegan και την original. Πολύ αλλά ωραία. Θα πούμε σε άλλη εκπομπή, ναι, για αυτό το προϊόν. Και θα τη χρησιμοποιήσουμε. Ωραίο. Και θα χρησιμοποιήσουμε και να θα σου κλέψω μια συνταγές. Πατάτα από το φούρνο. Να μου κλέψει, ό,τι θε. Πρόσεξε να μην μου καεί όμω. Θα μου καεί. Θα περιμένω. Περίμενε λίγο. Είναι 5 λεπτά η διαδικασία. Εντάξει, θα περιμένω. Ακολουθήστε τη συνταγή, τα υλικά αναλυτικά και πάμε εδώ τη διαδικασία. Θα ρίξετε όλα τα υλικά μέσα. Εγώ έχω ψιλοκόψει το κρεμμυδάκι. Να θέλετε, μπορείτε να το τρίψετε. Ποιο στη μανούλα θα βοηθήσει. Δεν το ξέρει αυτό το παιδικό. Σαν μεσημέρι θα χτυπήσει. Το ρολογάκι στη γωνιά, τα δυο μικρούτσικα μου χέρια. Και συνεχίζω εγώ. Πιάνουν πυρούνια και μαχαίρια. Και η κυλίτσα μου ζητά μακαρόνια με κύμα. Πατατούλες, μπιφτεκάκι και κοφτό μακαρονάκι. Η πιο άφωνη μάνα πρέπει να είμαι. Δεν χαρά είσαι. Ό,τι κάνει η μάνα Χριστιανά μου το κάνει με αγάπη. Λοιπόν, έχουμε βάλει τον κεϊμά, τα αυγά, το κρεμμύδι που είπαμε ότι αν θέλετε μπορείτε να το τρίψετε, το δυόσμι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φρέσκο επειδή δεν έχω βρει στην αγορά. Λόγω της παγωνιάς έχω πάρει το ξηρό. Λοιπόν, θα ρίξετε μέσα τριμμένη ντοματούλα που συνδυάζεται υπέροχα με αυτό το... Υπάρχει τελικά. Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Λοιπόν, θα ρίξετε μέσα πισουρκώτικο χαλούμι Χαραλαμπίδης Κρίστης τριμμένο μέσα και αυτό. Έχουμε βάλει την ντοματούλα πιο πριν. Θα ρίξετε τη ζάχαρη που έχουμε πει αρκετές φορές ότι βοηθά στο να φύγουν τα οξέα της ντομάτας, αλλά και σε αυτή την περίπτωση να ροδοκοκκινήσουν πιο ωραία τα μπιφτεκάκια σας. Λοιπόν, θα ρίξετε μέσα φρύγανια όσο πάρει. Εγώ έχω βάλει μια. Ψωμί γίνεται. Ή ψωμί. Φτάνει να είναι λίγο σφιχτά τώρα από τα πλάθη, να μην είναι αυτό το χαλαρό, γιατί μετά θα ανοίξουν πάρα πολύ. Λοιπόν. Μέσα και η φρυγανιά θέλω μας. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελείως άσχετο τώρα που το θυμάμαι, θες. Γιατί έχει μία εβδομάδα που θέλω να σε πάρω τηλέφωνο. Πες τώρα μου. Που θα ζυμώνεις τα μπιφτέκια λοιπόν, για να μην σου ναι, κλέψω να βάλουμε χρόνο. Και το αλατάκι μας, Χριστιανά μου. Ναι. Έτσι μπόλικο αλατάκι μέσα. Και
πιπεράκι. Για αυτή τη συνταγή θα χρειαστούμε προθερμασμένο φούρνο στους 180 στον αέρα για αρχή, αφού πλάσουμε και τα βάλουμε στο ταψί, τα μπιφτεκάκια μας. Ωραία. Χρειαζόμαστε περίπου 35 με 40 λεπτά στον αέρα και ακόμα 10 τα τελευταία για να ραδοκοκκινήσω στις αντιστάσεις. Τέλεια. Λοιπόν, μαζεύω και πες μου τι θες να μου ερωτήσεις. Θέλω να σε ρωτήσω αν από αυτά τα γαντάκια που χρησιμοποιείς υπάρχουν και για μικρά χεράκια. Όχι. Όχι, ε. Από όσο ξέρω, όχι. Το ψάξα, ρε παιδί μου, πολύ και λέω να σε ρωτήσω εσύ θα ξέρεις. Όχι, πραγματικά, από όσο ξέρω, όχι. Ναι. Λοιπόν, θα ζυμώσετε εδώ. Και σε ένα ταψάκι με αντικολλητικό χαρτί θα πλάσετε τα μπιφτέκια σας και θα τα βάλετε στο φούρνο. Απλή διαδικασία, εύκολη, μια συνταγή την οποία μπορείτε να κάνετε και με κιμά κοτόπουλο. Και να πάμε και στις μπατατούλες, τις οποίες μετά θα τις δεις. Είναι οι συγκεκριμένες της εταιρείας Μπαρ Παστάθης. Πολύ ωραία. Τις οποίες απλά έχω βάλει στο ταψί, έχω βάλει λίγο ελαιόλαδο, λίγα φρέσκα αρωματικά και λίγη ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, στις αντιστάσεις 45 λεπτά και ξεκινήσκονται τέλειες. Τέλεια. Λοιπόν, θα ανακατέψουμε ακόμα λίγο εδώ. Και το κορμάκι σου θα ψάξω πόντο πόντο. Ελπίζω το δικό μου, γιατί να φάεις μεροκάματα. Σταμάτα ρε Γιώργο και εσύ, σιγά δηλαδή, έλεος για όνομα του Θεού. Λοιπόν, έχουμε ανακατέψει εδώ τον κοιμά μας και πλάθουμε ένα μπιφτεκάκια μας. Με το γνωστό τρόπο, με τα χεράκια μας, δηλαδή βάρτε γαντάκια. Γιατί όπου γκίζομαι σε κρεατικά, καλό είναι να φοράμε γαντάκια. Γι' αυτό σε ρώτησα, Γιώργη μου, για τα γαντάκια, γιατί έχουμε δράμα το κάθε ξέρω. Φορά που κάνουμε μπιφτέκια ή κάτι. Με τη Μελίνα ή με τον και Ανδρέα. Και με τους δύο. Και με τους δύο, ε. Ναι. Τους να το φοράω, ψάξω, ένα. Να το ψάξω. Ναι. Είναι... το ψάξα κι εγώ δηλαδή, δεν βρήκα τίποτα. Όχι, ε. Ναι. Λοιπόν, δεν θα τα κάνω όλα, θα τα κάνω μετά τα υπόλοιπα, έτσι για να κλέψουμε λίγο ναι. χρόνο. Να τα εδώ, βγάζω τα γαντάκια μου. Πόση ώρα είπες ότι ψήνουμε? Λοιπόν, ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 στον αέρα για 45 λεπτά και τα τελευταία 10 με 15 έτσι για να ροδοκοκκινήσω στις αντιστάσεις. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, θα το πάρω και αυτό από εδώ για να κάνω χώρο, να συνοχλήσω λίγο Χριστιανά μου. Βέβαια, ναι, ναι, συγγνώμη. Εννοείται. Λοιπόν, έτσι θα δούμε, θα σερβίρει τώρα και θα δούμε βέβαια, το ωραίο μας το φαγητό. Έχω κάνει μπόλικα. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, ρε Γιώργο μου. Αυτά θα είναι. Θα αρωματίσει και λίγο με φρέσκα βότα, να θυμάρει ρόσμαρι. Να και οι μπατατούλες. Μαμαδίστικο φαγητό πάρα σήμερα. Πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, και θα σερβίρουμε να πάρουμε εδώ τα εργαλεία μας. Την όμορφη μας την μπιατέλα. Να τη δω. Και θα ξεκινήσουμε αυτό για τα μπιφτεκάκια μας. Και αυτό για τις πατατούλες. Τις πατατούλες μας, τις υπέροχες πατατούλες αυτές εδώ. Να τα εδώ, έτσι ωραία. Μα πόσο νόστιμες είναι αυτές οι πατάτες, πραγματικά. Τα βλέπουμε εδώ και μας έχεις ανοίξει την όρεξη, πραγματικά. Χαίρομαι, αυτός είναι ο σκοπός μου, Χριστιανά μου. Να σας ανοίγω την όρεξη. Λοιπόν. Βασικά θέλω να πιάσω το ταψί με τις πατατούλες, να πω να κάτσω σε μια γωνιά μόνη μου. Λοιπόν, πανεύκολη συνταγή, δεν μπορείς να πεις, έτσι, τσακ μπαμ. Ναι, όχι, πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε φαγητό για όλη την οικογένεια. Και οικονομικά. Λοιπόν. Τι ώρα τραγουδία μας βάζει. Ναι. Λοιπόν, θα βάλουμε και τα μπιφτεκάκια μας. Να τα εδώ. Μα κοίταξε τι ωραίο, αυτά είναι. Ωραίο. Και με το σερβίρισμά σου και με τα όλα σου. Βέβαια. Έχει δίκιο ο δερματάς. Λοιπόν, και θα το γαρνίρουμε έτσι ωραίο με λίγο θυμαράκι, γιατί είπαμε ότι πάντα παίζει ρόλο και το μάτι έτσι. Στο φαγητό μας. Και σας έχω τελευταίο, κάτι μικρό, αλλά πολύ σημαντικό για αυτό το ωραίο πιάτο που θα φτιάξετε έτσι τις κυριακάδες σας ή και τις καθημερινές σας όποτε γουστάρετε. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν είχαμε εκπομπή. Νομίζω ότι δεν είχαμε εκπομπή μαγειρικής. Αυτό το έβαλε και το τελευταίο. Τι, τέλεια. Όχι, τίποτα, δεν ξέρω. Με τα τραγούδια των DJ μας σήμερα. Λοιπόν. Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ γιαούρτι, αυθεντικό στραγγάτο Χαραλαμπίδης Χρήστης, συνοδευτικό. Να το εδώ και είμαστε. Έτοιμοι. Γιώργη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Χριστιανά μου. Λοιπόν, σε φιλώ, σε αγκαλιάζω, σε αγαπώ, να είσαι καλά.